Ο τραυματισμός 11 ατόμων ήταν το αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του οικισμού της Αγνάντιας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας του και ανετράπει εντός παρακείμενου ρέματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 11 εκ των 17 επιβενώντων στο όχημα, οι οποίοι φέρεται να είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι 11 διακομισθέντες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης φέρουν τραύματα από τα οποία δεν τίθεται θέμα κινδύνου ζωής. Ακόμη μια δύσκολη σήμερα στιγμή ζήσαμε στις υπηρεσίες μας, καθώς ακόμα ένα ατύχημα που έγινε στην περιοχή της, κοντά στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης Κολά, στο χωριό Αγνάντια. Νομίζω ότι πολλές φορές τα έχουμε πει και έχουμε γίνει κακοί ονοί ότι με αυτή τη μεγάλη πίεση που νιώθουμε και πλέον βλέπουμε τους διακινητές να είναι πραγματικά εγκληματίες, να μην υπακούν καν στα σήματά μας για να σταματήσουν. Από ό,τι γνωρίζω, το αυτοκίνητο δεν ακολουθούνταν ούτε κατεδιώκονταν από κάποια υπηρεσία μας. Πολλούς από αυτούς τους εγκληματίες, διακινητές, δεν έχουν καν δίπλωμα και όπως είδαμε και σήμερα, το αυτοκίνητο ήταν ένα αυτοκίνητο που ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο, το τονίζω, ένα αγροτικό αυτοκίνητο, τύπου αγροτικού αυτοκίνητου, με διπλή καρότσα, με κρύπτη. Πολύ μεγάλη πίεση υπηρεσίες μας, συνεχόμενη σύλληψη διακινητών. Πιστεύουμε κάποια στιγμή να σταματήσουν όλα αυτά τα ατυχήματα, όμως δυστυχώς όσο υπάρχει αυτή η πίεση, όσο υπάρχει αυτή η ροή, που το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ μεγάλη στις υπηρεσίες μας, θα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα ατυχήματα δυστυχώς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των συνοριοφυλάκων Εύρου, το γιόταχη δεν καταδιώκονταν, παρόλα αυτά ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο και εξετράπη. Αυτή βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον Εύρο, καθώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σημειώθηκαν πολλά τέτοια τροχαία με παράνομους διακινητές, τα οποία βέβαια προκαλούνταν λόγω των καταδιώξεων και των υψηλών ταχυτήτων που ανέπτυσαν. Δυστυχώς και ο Σεπτέμβριος, ο οποίος έχουμε φτάσει μέσα Σεπτεμβρίου, οι ροές θα έλεγα ότι είναι ίδιες με του καλοκαιριού, δηλαδή από τον Ιούλιο και μετά οι ροές είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις υπηρεσίες μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Περιμένουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία και από κάμερες και από οχήματα και τα λοιπά, τα οποία ακόμα όμως δεν τα έχουμε στις υπηρεσίες μας. Το μόνο που έχουμε δει είναι να έχουν έρθει νέοι συνάδελφοι στις υπηρεσίες της Συνεργικής Σύλλαξης, νέοι 400 συνεργικοί συνάδελφοι, και πραγματικά λυπούμαστε βλέποντας ότι δεν έχουμε τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, δεν έχουμε τα κατάλληλα οχήματα, τους μεταφέρουμε με στάγερ των ενόπλων δυνάμεων για να μπορέσουν να εκτελέσουν αυτά τα παιδιά την υπηρεσία τους, την πρακτική τους, και πραγματικά το έχω πει και παλαιότερα ότι πρέπει να γίνουν γρηγορότερα βήματα, και πέρα από τα βήματα που πρέπει να γίνουν, πρέπει σε αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη και ζήλο για να γίνουμε ένα στις υπηρεσίες της Συνοριακής Φύλαξης και να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη σύνορά μας, βλέποντας αυτά τα πράγματα, βλέποντας αυτές τις καταστάσεις, υπάρχει κάποια απογοήτευση.